2 Μαΐου 2010 αποφασίζουν να μας δώσουν 80 δις η εταίροι μας, η ευρωπαϊκή μας οικογένεια, οι άνθρωποι που θα μας στηρίξουν και 30 δις το Δουνουτού. Οι εταίροι μας δηλώνουν ότι έχουν ανάγκη το know-how του Δουνουτού. Τα θυμάστε αυτά. Γι' αυτό μας τα έλεγαν, για να περάσουν στο μυαλουδάκι μας και να τα θυμόμαστε. Έχουν το know-how, λέει, στο Δουνουτού και πρέπει να τους θέλουμε. Το Δουνουτού, από την άλλη, πάντα κρατούσε μια διακριτική στάση, γιατί ήξερε ότι εκεί θα πάμε και έλεγε: εγώ εδώ είμαι, αν θέλετε, δεν πιέζω. Το θελήσαμε, ήρθε. Στις 8 Μαΐου υπογράψαμε τη Δανειακή Σύμβαση, αυτή που μας έβαλα να παραιτηθούμε από την κυριαρχική μας ασυλία. Η Ελλάδα να παραιτηθεί από τα βασικά δικαιώματα που έχει μια χώρα, από την ασυλία της λόγω εθνικής κυριαρχίας, αμετάκλητα και άνευ όρων. Αυτή είναι η ακριβής διατύπωση. Υπογράψαμε ένα χαρτί που λέει ότι παρετούμαστε αμετάκλητα και άνευ όρων. Πέρυσι, το Μάιο του 2010, η Ελλάδα υπέγραψε το μνημόνιο και από τότε ακούμε μόνο για το μνημόνιο. Αλλά υπέγραψε και τη Δανειακή Σύμβαση που δεσμεύει τη χώρα χειροπόδαρα, αλλά ακούμε μόνο για το μνημόνιο. Για αυτή τη Δανειακή Σύμβαση, τσιμουδιά και τι κρύβει, άρθρο 14 παράγραφος 5, με την παρούσα ο δανειολήπτης αμετάκλητα και ανεφόρον παρετείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία. Μάλιστα, στο παράρτημα 4 της Δανειακής Σύμβασης, που είναι η γνωμοδότηση των νομικών συμβούλων του κράτους, οι Έλληνες γνωμοδοτούντες συμφωνούν ούτε ο δανειολήπτης ούτε τα περιουσιακά του στοιχεία να έχουν ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας ή διαφορετικά. Πάει να πει, παραιτηθήκαμε από τα πάντα και δεν μας το πάνε κιόλας, ούτε πριν ούτε μετά. Και αυτό είναι που σε τσατίζει περισσότερο. Αυτό δεν υπήρχε στο παρελθόν, ακόμη και με την πτώχευση του 1897, όταν υπήρξε εδώ ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος. Αυτό που πήρε ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος ήταν διάφορα έσοδα τα οποία είχε η Ελλάδα από διάφορα μονοπόλια, αλατιού κτλ. Όμως, παραίτηση από την ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας δεν έχει γίνει σε άλλη σύμβαση. Σύμφωνα με το κλασικό διεθνές δίκαιο, δεν μπορείς να κάνεις κατάσχεση στη δημόσια περιουσία ενός κράτους. Εκτός και αν το κράτος αυτό παραιτηθεί και πει: εγώ ως κράτος δεν επιθυμώ να έχω ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας. Οπότε παρετούμε, άρα μπορεί άλλα κράτη ή και ιδιώτες να ενάγουν αυτό το κράτος σε ξένα δικαστήρια και δεύτερον, αν κερδίσουν τις δίκες, να μπορούν να του κατάσχουν την ακατάσχετη δημόσια περιουσία. Με βάση λοιπόν την Δανειακή Σύμβαση, επειδή η Ελλάδα παραιτήθηκε αμετάκλητα από την ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας, οι δανειστές μπορούν να εκδώσουν δικαστική απόφαση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή η γερμανική εταιρεία σε αγγλικό δικαστήριο ή σε γερμανικό, και να έρθει μετά να κατάσχει περιουσιακά στοιχεία, παραδείγματος χάρη πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας, ο ελληνικός χρυσός, ο οποίος κατά 50% βρίσκεται στο εξωτερικό, που σημαίνει ότι εκεί μπορεί να γίνει κατάσχεση ισχύρας τρίτου. Μάλιστα, ένα μέρος του δανείου οι δανειστές μπορούν να το πουλήσουν σε τρίτους. Έτσι μπορεί το δάνειο αυτό να πουληθεί, αν το συμφωνήσουν όλοι μεταξύ τους, υπό όρους με τους οποίους περιλαμβάνονται μέσα στη σύμβαση. Αλλά επειδή εδώ έχει τη Γερμανική Τράπεζα, αυτή μπορεί να τιτλοποιήσει το δάνειο. Η τράπεζα, όπως ξέρετε, και κάθε τράπεζα δικαιούται να τιτλοποιήσει τα δάνειά της. Τιτλοποίηση δανείου σημαίνει βγάζεις ένα τίτλο και αυτό το δάνειο είτε το δίνεις ενέχειρο κάπου, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να πάρεις δανεικά, ή το πουλάς. Αφού λοιπόν αυτόν τον τίτλο δανείου μπορείς να τον πουλήσεις, και συνολικά η Γερμανική Τράπεζα θα δανείσει στην Ελλάδα 22,3 δις, όταν αυτό το έχει το ποσό και μας το δανείζει, για κάποιους λόγους δεν πάει να το πουλήσουν. Και το πουλάνε λοιπόν στην Τουρκία. Και έτσι λοιπόν η τουρκική κυβέρνηση και το τουρκικό κράτος γίνεται δανειστής της Ελλάδας με όλα τα δικαιώματα, μεταξύ των οποίων και δικαίωμα κατάσχεσης ακατάσχετης περιουσίας. Παραδείγματος χάρη, η ακατάσχετη περιουσία είναι το λιμάνι της Σούδας. Έχετε λοιπόν, αν δεν πληρώσεις, καταγγέλλει τη σύμβαση, σε πηγαίνει στα δικαστήρια, κερδίζει την υπόθεση και έρχεται μετά με ένα χαρτί στο χέρι να κατάσχει την ακατάσχετη σου περιουσία και να σου πάρει το λιμάνι της Σούδας. Και άρα λοιπόν εκεί
αμέσως θα δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι δίνουμε δικαιώματα σε τρίτους να μπαίνουν στα δικά μας χωράφια. Δώσαμε λοιπόν βήμα μέσα από αυτή τη δανειακή σύμβαση η Τουρκία ή άλλη τρίτη χώρα να μετατραπεί σε δανειστή της Ελλάδας. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και το πιο σημαντικό, μέχρι στιγμής η χώρα είχε δανειακή εξάρτηση από ιδιώτες, δηλαδή από αδύναμα μέρη, και μπορούσε ως Ελλάδα να αλλάξει και τον νόμο και να μην τους πληρώσει καθόλου και να τρέχουν αυτοί στα δικαστήρια και να μην πάρουν τίποτα. Τώρα, για πρώτη φορά, έχεις δανειστές κράτη. Όταν οι δανειστές σου είναι κράτη, τότε εσύ ως κράτος ήδη έχεις απολέσει την εθνική σου κυριαρχία σε μεγάλο βαθμό. Πολύ δε περισσότερο που τους επιτρέπεις να σου κατάσχουν και ακατάσχετη εθνική περιουσία. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει μπει η Ελλάδα σε μια περιπέτεια τεράστια. Εφόσον παρετούμαστε ουσιαστικά από την εθνική κυριαρχία της χώρας και την ασυλία που προσφέρει, έχουν οι δανειστές τη δυνατότητα να δεσμεύσουν τη δημόσια περιουσία και συνολικά οποιοδήποτε θεωρείται δημόσιο αγαθό, από πολεμικούς εξοπλισμούς μέχρι η Ακρόπολη. Στην πραγματικότητα καταλύεται το ελληνικό κράτος. Αυτό συνέβη με το ελληνικό κράτος. Του επιβάλλαν την αυτοκτονία. Χαρακίρι. Αυτό του κάνανε. Και το κάνανε μόνο και μόνο για να τεθεί υπό υποθήκη η δημόσια περιουσία, τα δημόσια αγαθά, το εθνικό έδαφος, αλλά και η ιδιωτική περιουσία των Ελλήνων πολιτών. Γιατί το μνημόνιο είναι παράρτημα της δανειακής σύμβασης. Και άρα, για να υλοποιηθεί η δανειακή σύμβαση, πρέπει να υλοποιηθεί το μνημόνιο. Βεβαίως. Το μνημόνιο τι προβλέπει? Τη μείωση του μισθού, μάλιστα, τη σύνταξη κτλ. Άρα, η σύνταξη, ο μισθός, οι παρεμβάσεις στην ιδιοκτησία, όταν σου βάζει, ας πούμε, για παράδειγμα, προς τους φόρους που σε αναγκάζουν να πουλήσεις το ακίνητο, στην ουσία σου κατάσχει το ακίνητο, το ελληνικό κράτος. Υπέρ πιανού, του δανειστή. Άρα, το σύνολο της παραγωγικής ζωής του ελληνικού λαού έχει υποθηκευτεί στους δανειστές. Υποτίθεται τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και η Ελλάδα είναι εταίροι σε ένα σχήμα. Υποτίθεται ότι η Επιτροπή, δηλαδή ο κύριος Όλι Ρεν και ο κύριος Μπαρόζο, είναι ένα όργανο που προστατεύει το κοινό συμφέρον των κρατών, των λαών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα όμως η Επιτροπή, που είναι ένα μέρος από την Τρόικα, στην ουσία είναι ο άνθρωπος των δανειστών. Δηλαδή ενεργεί όχι ως Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπεί στο κοινό συμφέρον, αλλά ως ένα όργανο το οποίο αποσκοπεί στο συμφέρον των δανειστών. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Είναι, αν θέλετε, ένα πραξικόπημα που έχει γίνει και κατά της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο κατά της λειτουργίας με βάση το Ελληνικό Σύνταγμα. Το ίδιο είναι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εκπροσωπούν και αυτοί δανειστές. Μα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υποτίθεται υπάρχει για να στηρίζει το ευρώ. Θα στηρίξει το ευρώ με βάση τι, τη συνθήκη ή με βάση τις ανάγκες που έχουν οι δανειστές, παραδείγματος χάρη η Γαλλία και η Γερμανία. Και έχουμε ταυτόχρονα μια τράπεζα, τη γερμανική KfW, η οποία είναι δανειστής μας, η οποία ασκεί συγκεκριμένα δικαιώματα και την οποία πλέον, αν θέλετε, τις οποίες τα συμφέροντα έρχεται η Τρόικα να υποστηρίξει. Δηλαδή η Τρόικα δεν υποστηρίζει μόνο τα συμφέροντα των κρατών, αλλά και των δανειστών. Δηλαδή και του Δέλτα Νιτάφ, αλλά και της ιδιωτικής, ας πούμε εισαγωγικά, της κρατικής μάλλον τράπεζας γερμανικής. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια νέα πραγματικότητα την οποία βιώνουμε εμείς ως Ελλάδα. Είναι ένα πείραμα για το πώς θα υπάρξει το παρασύνταγμα στην Ελλάδα και πώς θα υπάρξει το παρασύνταγμα στην Ευρώπη. Έξω από μηχανισμούς και από διαδικασίες, πραξικοπηματικά, οι αγορές και οι δανειστές θα κάνουν ό,τι θέλουν. Και πλέον το ίδιο αρχίζουν να εφαρμόζουν και στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία. Ο Νάιτζελ Φάρατζ είναι Άγγλος Ευρωβουλευτής και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσεται με την ομάδα Ευρώπη για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία. Στις 24 Φεβρουαρίου 2010, όταν ακόμη εδώ δεν παραδεχόμασταν τίποτα ούτε για μνημόνιο ούτε για δανειακή σύμβαση, ο Νάιτζελ Φάρατζ, έχοντας απέναντί του τον πρόεδρο Χέρμαν Βαρομπάι, του είπε: Is this European democracy? Well, I sense though that you're competent and capable and dangerous, and I have no doubt that it's your intention to be the quiet assassin of European democracy and of the European nation states. Ο περιβόητος μηχανισμός στήριξης είναι στην ουσία άλλο ένα δάνειο. Απλά είναι το μεγαλύτερο μέχρι τώρα που για να το πάρουμε συμφωνήσαμε να δώσουμε τα πάντα, ακόμα και την κυριαρχική μας ασυλία.
Όσον αφορά δε στο επιτόκιο που μας βάλανε, ακούστε τον κόκκινο Ντάνι. Τον θυμάστε? J'ai l'impression qu'au gouvernement maintenant on dit I want to make money on the back of the Greece. Parce que c'est ça aussi, quand on emprunte à 1,5 ou 3% et qu'on donne à la Grèce à 3, à 5 ou 6%, on fait de l'argent sur le dos de la Grèce. C'est intolérable. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στη Δανειακή Σύμβαση που υπέγραψε η χώρα, αλλά δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων. Στις 6 Μαΐου 2010 ψηφίστηκε το μνημόνιο. Και την αμέσως επόμενη μέρα ο Υπουργός Οικονομικών καταθέτει τροπολογία σε αυτό που ψηφίστηκε την αμέσως προηγούμενη. Παγκόσμιο ρεκόρ. Τώρα που ξέρουμε ότι σε αυτή τη Δανειακή Σύμβαση κρυβόταν η αμετάκλητη και ανεφόρον παραίτηση της χώρας από την κυριαρχική της ασυλία, έχει ιδιαίτερη αξία το βίντεο που ακολουθεί. Η δεύτερη προσθήκη αναδιατύπωση έχει να κάνει με το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίσαμε χθες. Στο σημερινό νομοσχέδιο προστίθεται μία νέα παράγραφος με την οποία η ισχύς των συμβάσεων δανεισμού είναι από τη στιγμή της υπογραφής τους. Αυτό γίνεται για ένα πολύ απλό λόγο, είναι για να μπορέσει να γίνει η εκταμείευση των ποσών στην ώρα τους. Και έρχεται σήμερα, κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση να τροποποιήσει νομοσχέδιο που ψήφισε η Βουλή χθες και δεν έχει πάει ακόμα να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Πραγματικά αυτό είναι παγκόσμιο ρεκόρ και θα μπει στο βιβλίο Guinness. Αυτή η τροπολογία που φέρνει ο Υπουργός ουσιαστικά την καθιστά διεθνή σύμβαση. Άρα όντως, εάν υπήρχε αυτό το νομοσχέδιο, έπρεπε να το ψηφίσουμε τη διαδικασία του 180, του 28 παράγραφο 2. Εδώ δεν έχουμε νέες ρυθμίσεις. Έχουμε αναδιατυπώσεις και νομικές βελτιώσεις. Βεβαίως, και αν θέλετε να σας διαβάσω, τίθεται στη λέξη κύρωση, η λέξη συζήτηση και ενημέρωση κλπ. Τι ακριβώς θέλετε να πείτε? Λοιπόν, σας παρακαλώ, η απάντηση του Προεδρείου είναι ότι πρόκειται για αναδιατυπώσεις και για νομικές βελτιώσεις και είναι καθυπερβολή να φέτω απέ. Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο. Λυπάμαι πάρα πολύ που η αξιωματική αντιπολίτευση αδυνατή να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων για άλλη μια φορά. Έχουμε μία διαδικασία σε εξέλιξη με την οποία από την Αθήνα στις Βρυξέλλες, σε κάθε χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σε εξέλιξη η οριστικοποίηση των συμφωνιών με δικηγορικά γραφεία, έτσι ώστε να προλάβουν όλοι να γίνει εκταμείευση πριν τις 18 του μηνός. Προκύπτουν ζητήματα συνέχεια, ζητούνται αναδιατυπώσεις και δυστυχώς, αντί να γίνει αυτό κατανοητό και να υπάρξει έστω και σε αυτό το μικρό τεχνικό θέμα η συμβολή από την αξιωματική αντιπολίτευση, επιλέγει να το κάνει πολιτικό ζήτημα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Η Βουλή των Ελλήνων θα έχει όλη τη δυνατότητα να συζητήσει, να κυρώσει όλες τις συμφωνίες που υπογράφονται. Με μια διαφορά, η Βουλή θα συζητάει τις συμβάσεις κατόπιν εορτής, αφού έχουν ήδη αρχίσει να εκτελούνται. Και με μια δεύτερη διαφορά, ότι τη συγκεκριμένη Δανειακή Σύμβαση δεν την έφεραν στη Βουλή ούτε ένα χρόνο μετά την υπογραφή της. Με αυτά τα δεδομένα, ξανακούστε τον Υπουργό Οικονομικών να μας κοροϊδεύει. Η Βουλή των Ελλήνων θα έχει όλη τη δυνατότητα να συζητήσει, να κυρώσει όλες τις συμφωνίες που υπογράφονται. Η κυβέρνηση κάνει μια τεχνική αναδιατύπωση. Η τεχνική αναδιατύπωση αυτή είναι απαραίτητη για να προχωρήσει η εκταμείευση το συντομότερο δυνατόν. Δεν αλλάζει τίποτα στην ουσία όσων έχουμε ψηφίσει. Με έκπληξη βλέπουμε τώρα ότι αντιληφθήκατε ότι το σχέδιο που ψηφίσατε χθες, σήμερα νόμος, χρειαζόταν όχι 151, αλλά 180 βουλευτές, διότι ήταν κύρωση σύμβασης, κύρωση συμφωνίας, η οποία παραδίδει κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας σε ξένους οργανισμούς. Έτσι λοιπόν, παρακάμπτεται το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εδώ ήταν για κύρωση και τώρα μας λένε για μια απλή συζήτηση
και ενημέρωση. Θα πρέπει η κυβέρνηση να το αποσύρει. Διότι πραγματικά αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι η επίκληση του συντάγματος είναι πλέον λάστιχο. Όποτε θέλουν το τσαλαπατάνε και όποτε θέλουν το επικαλούνται. Και το εύλογο ερώτημα που τίθεται πλέον και πρέπει να απαντηθεί από σας με επάρκεια είναι, αφού ήταν ενημέρωση και συζήτηση, γιατί επακολούθησαν ψηφοφορίες, αφού δεν επρόκειτο για κύρωση? Σήμερα εγώ με τη χθεσινή εξοδότηση υπογράφω την δυνατότητα εκταμίευσης και πρέπει να γίνει σήμερα αυτό και βεβαίως η δανειακή σύμβαση θα έρθει στη Βουλή και θα ψηφιστεί. Άρα λοιπόν είναι απολύτως ορθά όλα όσα έχουν γίνει. Είναι απολύτως ορθό λοιπόν πρώτα να υπογραφεί η δανειακή σύμβαση και μετά να ενημερωθεί και η Βουλή, παρεπιπτόντως δηλαδή περίπου. Και είναι ακόμη ορθότερο ένα χρόνο μετά να μην έχει ενημερωθεί ακόμη. Και ενώ όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης ορίονται, ο προεδρεύων Γρηγόρης Νιώτης κηρύσσει περαιωμένη τη συζήτηση. Ακούστε τις αντιδράσεις που αφήνουν παντελώς αδιάφορο τον προεδρεύοντα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κηρύσσετε περαιωμένη συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών. Επανακαθορισμός των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου. Και ρωτάτε το σώμα, γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο επί της αρχής? Συνεπώς το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, επανακαθορισμός των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου, έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία. Ερωτάτε το σώμα, γίνεται δεκτό το άρθρο μόνο του νομοσχεδίου όπως οποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό? Συνεπώς το άρθρο μόνο έγινε δεκτό όπως οποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία. Ερωτάτε το σώμα, γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών στο σύνολο? Το σώμα παρεδέχθη. Συνεπώς το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, επανακαθορισμός των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου, έγινε δεκτό καταρχήν κατά άρθρο και στο σύνολο κατά πλειοψηφία. Παρακαλώ το σώμα να εξοδοτήσει το Προεδρείο για την υπευθύνη του επικύρωση των πρακτικών της σημερινής συνεδρίασης ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νομοσχεδίου. Η εξοδότηση παρεσκεύει. Έχουν διανεμηθεί τα πρακτικά της 5ης 22 Απριλίου 2010 και της Παρασκευής 23 Απριλίου 2010 και ρωτάει το σώμα αν τα επικυρώνει. Τα πρακτικά επικυρώθηκαν με τη συνέντευξη σώματος. Λύεται η συνεδρίαση για τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2010 και ώρα 18:00 μετά μεσημβρία.